Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον Χάρη Λαλάτση. Καλώς ήρθες, Χάρη, ερευνητής. Τα έχουμε ξαναπεί και σήμερα μας έχεις μία φρέσκια έρευνα. Μία φρέσκια, πραγματικά. Μόλις βγήκε. Μόλις βγήκε, είναι ζεστή. Είναι μία έρευνα που κάναμε, μία διαδικτυακή έρευνα μαζί με τον Τάσο Βεντούρη και τον Δημήτρη τον Μουχταρόπουλο. Ερευνήσαμε λίγο το κομμάτι της βιώσιμης κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη. Από αυτή τη μανία, έτσι, την πατινομανία. Και εμείς αυτό είδαμε. Είδαμε τα πατίνια να τρέχουν και είπαμε να ρωτήσουμε λίγο. Η έρευνα έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. 2.427 Θεσσαλονικείς συμμετείχαν, μοιρασμένες ηλικίες, κάτω 50%, κάτω των 26, 50% άνω. Και φάνηκε τελικά ότι τα πατίνια αρέσουν στον κόσμο. Ο κόσμος τα θέλει. Δεν μας έχει κάνει το πατίνι τη ζωή μας πατίνι. Μας αρέσει το πατίνι. Τώρα δες και το πλάνο εδώ, εσύ δείχνεις πανύψηλος. Θα μας βλέπουν και οι φίλοι μας. Έχουμε και πόσους κοινούς φίλους. Θα λένε ότι εγώ κόντυνα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Κάνουμε και λίγο χιούμορ. Πάμε λοιπόν να δούμε τα στοιχεία. Γιατί όντως έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Αρκετοί τα έχουν χρησιμοποιήσει. Εγώ δεν περίμενα ότι τόσοι πολλοί Θεσσαλονικείς έχουν χρησιμοποιήσει τα πατίνια. Για πάμε λοιπόν να τα δούμε σιγά σιγά. Εμένα μου έμεινε πάντως στο στοιχείο, θυμάμαι, ότι ένα στου τρει τα θεωρεί επικίνδυνα. Μάλλον δεν τα χρησιμοποιούμε ακόμα αρκετά καλά. Υπάρχει ένα φόβο ότι δεν υπάρχει ένα κράνο, το οποίο το γράψαν και πολλοί το θέλουν, ότι είναι λίγο επικίνδυνο, ότι και οδηγοί είναι λίγο επικίνδυνοι. Χωρίζονται σε δύο ομάδες. Μία ομάδα λέει το πατίνι φταίει, μία ομάδα λέει φταίει η Θεσσαλονίκη, έτσι όπως είναι στημένη. Είναι δηλαδή λίγο μοιρασμένες οι απόψεις. Ωραία, πάμε να τα δούμε. Εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε και θα δούμε σε λίγο και τα στοιχεία από το site. Όπως είπαμε, η πρώτη ερώτηση ήταν αν έχουν χρησιμοποιήσει το πατίνι. Ένα στου τρει λοιπόν έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά τα ηλεκτρικά πατίνια και το 67% από αυτού έχει κρίνει θετικά σαν εμπειρία. Δηλαδή του άρεσε, ήταν κάτι θετικό για αυτού. Οι περισσότεροι χρήστε είναι νέοι, 17-23, που μένουν στο κέντρο. Οπότε για μικρέ αποστάσει, φοιτητέ 20 χρονών, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Να καλύψει άρα, μέχρι στιγμής το χρησιμοποιούν νέοι άνθρωποι για μικρές μετακινήσεις. Για μικρές αποστάσεις. Ακριβώς. Να τα στοιχεία καλύτερα, να πάω και εγώ έτσι λίγο πιο πίσω. Είναι τα βασικά δημογραφικά. Ναι. Mm-hmm. Και ξεκινάμε το δείγμα της έρευνας. Ακριβώς το δείγμα, ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Με αυστηρό πλαίσιο ελέγχου. Ναι, αλλά. Ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία. Οπότε, πάντως είναι σημαντικό πριν να το πούμε ότι οι μεγαλύτεροι, οι άνω των 27, τα ευχαριστήθηκαν πιο πολύ την εμπειρία του πατινιού. Δηλαδή το χάρηκαν αυτό. Του άρεσε πιο πολύ, ακριβώς. Στην ερώτηση μετά, γιατί δεν ανεβήκατε σε ένα πατίνι, που ήταν αυτό που τρόμαξε τον κόσμο, ένα στου τρει το θεωρεί επικίνδυνο. Ναι. Ότι φοβήθηκε, κάτι δεν του άρεσε, φοβήθηκε να ανέβει. Στου όρου χρήση όμω, αν δεν κάνω λάθο, γιατί έχουμε κάνει και εμεί ω εκπομπή πολλέ φορέ αφιέρωμα, με φορμή και τα ατυχήματα που είχαν γίνει, αναφέρεται ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε κράνο. Ναι, ότι είναι δική μα ευθύνη αυτό, έτσι, του χρήση. Αυτό ο κόσμο δεν το γνωρίζει. Και μάλιστα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 19% που θα ήθελε δωρεάν μαθήματα. Ναι. Να μα δείξετε λίγο πώ να χρησιμοποιούμε. Και ένα 10% που θα ήθελε δωρεάν προστασία. Δηλαδή, δώσουμε ένα κράνο, ναι, επιγονατίδες. Αυτό είναι αλήθεια, αν θα μπορούσε να συνοδεύεται. Βέβαια, είναι και ο τρόπο τέτοιο που ο καθένα θα παρατάει όπω έχει. Έτσι είναι αυτή η εφαρμογή. Ακριβώς. Και η χρήση. Στα σχόλια δηλαδή, αυτό φάνηκε. Έχω δει και εγώ σε κάτι αλάνε παρατημένα, σε σημεία έτσι πολύ απόμερα. Αυτό λίγο εκνεύρισε τον κόσμο. Ναι. Οπότε γενικά, απάντως υπήρχε ένα ποσοστό, να πούμε ένα 13% που απλά είπε δεν έτυχε να το χρησιμοποιήσω. Εσύ το χρησιμοποίησες? Όχι, εγώ δεν φοβάμαι. Ακόμα. Ενώ κατέβασα την εφαρμογή, και εγώ λίγο φοβάμαι, ξέρεις γιατί φοβάμαι. Πρώτα απ' όλα στους δρόμους αποκλείται να βγω χωρίς κράνος. Αλλά και στην παραλία και ο ένας πάνω στον άλλο με τα ποδήλατα, τα σκυλάκια, αυτούς που τρέχουν, τους πεζούς, λίγο φοβάμαι. Και για εμάς που είμαστε και λίγο στα κιλά, λίγο τώρα παραπάνω... που θα διάσει πολύ, τι λες, πάμε μια βόλτα. Τώρα ναι, δεν το κάνουμε. Τώρα άδειασε ήδη πολύ. Ωραία, για να δούμε λοιπόν παρακάτω, γιατί έχουμε και στοιχεία και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μετά λίγο πήγαμε στο κομμάτι της μετακίνησης. Και ρωτήσαμε πώς κινούνται στην πόλη, ναι, με τους μισούς να χρησιμοποιούν τον αναπόφευκτο. Δηλαδή το πατίνι είναι ως ψυχαγωγία φυσικά μέχρι στιγμής. Δεν έχει αυτό δείχνει... αντικαταστήσει κάποιο μέσο. Ακριβώς, ότι είναι περισσότερο μια ψυχαγωγία την οποία τη χρησιμοποιούν για να κάνει λίγο πιο πολύ χαβαλέ για μικρές αποστάσεις. Το 50% λοιπόν είναι με τον ΟΑΣ, ένα 16% με τα πόδια, 22% αυτοκίνητο και 7% μηχανή. Άρα ο ΟΑΣ παραμένει πάνω από 50%. Όσον αφορά τη χρήση. Αυτό με το αυτοκίνητο μπορούμε να το μειώσουμε. Αυτό δηλαδή, είναι 30%, δηλαδή η μηχανή και το αυτοκίνητο είναι στο 30%, δηλαδή ένα στου τρει σχεδόν. Είναι ένα όχημα. Αν όμως πάμε στην ερώτηση μετά που ρωτήσαμε ποιο είναι το ιδανικότερο μέσο μετακίνησης, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Ακόμα σε ποδήλατο. 31% λοιπόν θέλει το ποδήλατο. Θέλει ποδήλατο για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί θεωρεί το ποδήλατο και το κέντρο ιδανικό. Αρκετά. Με την παραλία, ότι μπορείς πλέον από το Μέγαρο ως το λιμάνι, είναι μια απόσταση προστατευμένη. Αρκεί βέβαια να αναπτυχθεί αυτό το ενιαίο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, που είναι ένα σχέδιο. Τώρα έχουμε και βέβαια είναι και προεκλογική περίοδος, να δούμε τι θέση θα πάρουν και οι επόμενοι, έτσι, όποια θα είναι και η νέα, ακριβώς, η νέα μορφή, το νέο σχήμα. Ακριβώς. Γιατί έχει μείνει μητελές αυτό το έργο. Έχει μείνει μητελές. Με το δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Και νομίζω είναι σημαντικό ότι το ποδήλατο αρέσει σε όλες τις ηλικίες. Είτε είσαι 17, είτε 37, είτε 47. Το ποδήλατο. Αυτό πρέπει να το λάβουμε πάντως σοβαρά υπόψη. Το ποδήλατο. Ναι. Και στην επόμενη ερώτηση υπάρχει. 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 Γιατί ρωτήσαμε μετά τι θα θέλατε από τον νέο δήμαρχο να κάνει για την πόλη. 57% είναι η βελτίωση του ΟΑΣ.
Είναι αναμενόμενο εφόσον είναι το βασικό μέσο μετακίνησης. Αυτό το έχουμε μόνιμα πάντως στις δημοσκοπήσεις του Θεσσαλονικής, όταν τους ρωτάμε. Από ένα απλό τηλεοπτικό γκάλωπ, μέχρι κανονική σας έρευνα, είναι ο άστο πρώτο θέμα. Υπάρχει πάντως βελτίωση. Πάντως είναι 21% θέλει νέους ποδηλατοδρόμους. Ακριβώς αυτό που είπες, να συνδεθούν δηλαδή και άλλοι δρόμοι, για να μπορούμε να παίρνουμε το ποδήλατό μας όπως είναι η παραλία και με ασφάλεια να μπορούμε να πηγαίνουμε και να μετακινούμαστε. Και ένα 11% θέλει μια υποστήριξη σε νέες πρωτοβουλίες, όπως είναι το ηλεκτρικό πατίνι. Και δηλαδή, να δούμε θα και άλλα ότι... πράγματα, ακόμη και στη θάλασσα. Δηλαδή, ναι, αντίστοιχες πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορεί να τους αρέσουν. Ναι, το ηλεκτρικό πατίνι είναι μία από αυτές. Ναι. Μπορεί να είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Μπορεί να είναι οι, τύπο, αυτά που λέμε μικρά πλοία, έτσι, δεν λέμε τώρα για τεράστια έργα κτλ. Για συνδέσεις ακτοπλοϊκές. Αλλά μπορεί να είναι νέες μορφές. Που να καλύπτουν έτσι μικρές αποστάσεις. Έμεινε ευχαριστημένο, επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στις δημοσκοπήσεις, όχι από το δείγμα της έρευνας, τον αριθμό. Δηλαδή, ο αριθμός ήταν πολύ μεγάλος από τις ηλικίες που συμμετείχαν. Ναι, είναι το, για μένα χαίρομαι όταν βλέπω ότι είναι, ότι νέα απαντάνε. Γιατί πρέπει να δώσουμε λίγο το βήμα σε αυτούς. 20χρονοι να πάουν μέρος, να πούν τη γνώμη τους. Είναι εννοεί ότι αυτοί κρύβονται στις έρευνες, δεν βγαίνουν. Και είναι αυτοί που θα χτίσουν το αύριο. Είναι οι νέοι πολίτες για να. Και βέβαια, οι τουρίστες το έχουμε δει και εμείς ότι τα χρησιμοποιούν τα πατίνια, το θεωρούν έτσι και λίγο μέρος. Όπως και το ποδήλατο. Νομίζω ότι αυτό είναι ότι πλέον πάμε στο εξωτερικό, πάμε στο Άμστερνταμ και βλέπουμε τι υπάρχει εκεί. Ξαφνικά θέλουμε και εμείς να πάρουμε ένα ποδήλατο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να μειωθούν λίγο και τα γεωταχή στο κέντρο. Γιατί εδώ τα στοιχεία δείχνουν, όπως είπες, μαζί με τα αντίκυκλα είμαστε γύρω στο 30%. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να ευχηθούμε καλή ανάσταση. Ήταν πολύ ωραία η έρευνα. Γιατί βλέπουμε ότι τα θέλουμε λοιπόν τα πατίνια, αλλά θέλουμε και να προσέχουμε και τους κανόνες ασφαλείας, καθώς ένα στους τρεις, όπως είπαμε, τα θεωρεί επικίνδυνα. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας? Επόμενα, έχουμε στήσει την ιστοσελίδα το Φοράξιον, που πλέον εκεί θα βάζουμε τις ζητήματα της πόλης. Ακριβώς, είδαμε την ιστοσελίδα. Εκεί θα δημοσιεύονται όλες οι έρευνες σας. Θα τις βάζουμε όλες τις έρευνες, οι οποίες αφορούν ζητήματα της πόλης βασικά. Να πούμε λίγο και τις έρευνες τελευταία που ακούστηκαν έτσι και συζητήθηκαν από πάρα πολλά site, να δημοσιεύτηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της τηλεοράσης. Έχουμε... η έρευνα για τον καφέ, η έρευνα για τον Άγιο Βαλεντίνο. Τον Άγιο Βαλεντίνο, ακριβώς, για την σεξουαλικότητα των νέων. Βέβαια, τη σεξουαλικότητα και τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Το οποίο είχε πάρα πολύ νεοκόμο σε ενδιαφέρον. Ωραία. Οπότε πάμε για τα επόμενα λοιπόν.